κάτω από δύσκολες συνθήκες σας καλωσορίζω, Πρόεδρε, με εντολή του προσωπικού μας, του Ιωάννη Σαρμά. Βρίσκομαι σήμερα εδώ, δεν ξέρω ότι θα είστε. Παρ' όλα αυτά, έχω να σας πω ότι από χθες τα ξημερώματα, πολύ νωρίς, ενημερωθήκαμε για το τραγικό γεγονός, το ναυάγιο που συνέβη στα όρια του ΕΦΑΙΑ, στα διεθνή ύδατα, με ένα διεθνικό που μπήκε από την περιοχή του Ιστοπλού, την Νότια Φιλιππή, και ανέβαινε προς την Ιταλία. Η ενημέρωση που είχε το ΕΞΕΡ, το νέο κέντρο του Δημοσίου Έρευνα και Εφάρμοσης Σώσης, ήταν ότι από τις Ιταλικές αρχές ότι μπήκε ένα πλοίο περίπου την Τρίτη το μεσημέρι. Ήταν ένα διεθνικό με αρκετούς μετανάστες. Κατευθείαν απογείωσε ελικόπτερο το επιμερικό, πήγε να εντοπίσει που βρίσκεται και περίπου στις 3.30 ώρα το απόγευμα της Τρίτης εντόπισε πράγματι αυτό το αλλιευτικό το οποίο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, όπως σας είπα προηγουμένως, νότιο-ανατολικά από την Πύλο, από την Καλαμάτα. Κατευθείαν ενεργοποίησε και δύο πλωτά, δύο σκάφη επιφανείας σε διεθνή διάδοση στον χώρο του ελληνικού. Ενεργοποιήθηκαν λοιπόν πρώτα απ' όλα τα χανιά των λιμναρχείων των χανίων, έστειλε ένα 40 μέτρο, αν θυμάμαι καλά, και συνέχεια ένα 60 μέτρο πλωτό πλοίο επιφανείας για συνδρομή όποιας βοήθειας. Αρχικά ζητήθηκε πάλι από την πληροφορία, λένε από την Ιταλία, ζητήθηκε συνδρομή σε φαγητό και νερό, πρέπει να είχαν έλλειψη. Και πράγματι πήγαν πρώτα ένα άλλο παραπλέον πλοίο και τους προσέφερε βοήθεια και στη συνέχεια το δικό μας. Τους έδωσε πράγματι νερό και τους ζήτησε αν χρειάζονται κάποια επιπρόσθετη βοήθεια. Το αλλιευτικό είπε ότι δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια, προσδιορισμός μας είναι η Ιταλία. Παρ' όλα αυτά τα δικά μας πλοία παρέμειναν κοντά για παροχή οποιασδήποτε βοήθειας κατά τη διάρκεια του πλούτου. Το θέμα είναι ότι το πλοίο αυτό έπλεε αργά, αυτό λένε οι πληροφορίες μου, 5 ναυτικά μίλια την ώρα και ήταν και από ό,τι φαίνεται και υπερφορτωμένο. Δεν είχε καιρό, ήταν 2-3 μποφόρ που σημαίνει ηρεμία, δεν υπήρχαν τέτοια προβλήματα, έπλεε πολύ αργά. Μετά τα μεσάνυχτα, γύρω στις 1:30, αν θυμάμαι καλά, περίπου, το πλοίο ακινητοποιήθηκε. Και ακινητοποιήθηκε για αρκετή ώρα, περίπου μισή ώρα, 3/4. Το Super Puma φωτογράφησε το πλοίο, γιατί έχουμε δει κάποιες φωτογραφίες. Νομίζω το Ντορίνα έχει και το Super Puma φωτογραφίες δικές του, αλλά και τα ελικόπτερα του λιμενικού. Πήγε το ελικόπτερο πρώτο, έφτασε το ελικόπτερο του λιμενικού, το οποίο... Λιμενικού ελικόπτερο. Μάλιστα. Και ακολούθησαν τα υπόλοιπα αεροπλάνα για την έρευνα διάσωση. Μέχρι τότε. Αυτό όμως έγινε πριν την έρευνα διάσωση. Σωστό. Η φωτογράφηση έγινε. Πρέπει να έχει γίνει λοιπόν. Γιατί είναι ημέρα. Ναι, σωστό. Ημέρα. Πρέπει να έχει γίνει από το ελικόπτερο του. Δεν την έχω αυτή την πληροφορία. Πρέπει να έχει γίνει από το ελικόπτερο το οποίο έφτασε και που έκανε την έρευνα για να εντοπίσει το αλλιευτικό. Η εικόνα αυτή. Εγώ δεν είμαι ειδικό. Ούτε εγώ. Εσείς είστε ειδικό στον αέρα, όχι στη θάλασσα. Εντάξει, τώρα για να κάνουμε και λίγο ουσιαστική συζήτηση, να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Η εικόνα αυτή δεν είναι μια εικόνα ενός πλοίου υπέρφορτου, υπέρβαρου και άρα σε διακινδύνευση. Δηλαδή, όποιος τη βλέπει αυτή την εικόνα, λέει, αμάν, πότε αυτό δεν είναι έτοιμο να βουλιάξει. Πράγματι θα σας πω, δεν ήταν έτοιμο να βουλιάξει γιατί υπήρχε ηρεμία, αλλά παρόλα αυτά το λιμενικό επέμεινε με την εντολή του Κέντρου Επιχειρήσεων για παροχή βοήθειας, αλλά και αυτοί επέμεναν και μέσω του δορυφορικού τηλεφώνου, όσον γνωρίζω, επέμεναν και ήταν αρνητικοί σε οποιαδήποτε βοήθεια. Ο κυβερνήτης. Επέμεναν ότι είμαστε σε είμαστε σε διεθνή ύδατα και ο προορισμός μας είναι η Ιταλία. Ας μας πει ο υπαρχηγός του ναυτικού, δεν νομίζω ότι... Η εμπειρία έχει δείξει ότι σε τέτοια περιστατικά που ο προορισμός τέτοιων σκαφών με πολυάριθμα μετανάστες είναι η Ιταλία, όταν προσεγγίζουμε αρχίζει και δημιουργείται μια αναστάτωση, μια αναταραχή, την οποία είναι αυτό που θα θέλαμε να συμβεί σε τέτοιο υπερφορτωμένο σκάφο. Δηλαδή μια οποιαδήποτε μετακίνηση που θα μπορούσε να ήταν η αιτία ανατροπής. Αυτό θέλαμε να αποφύγουμε. Δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο για αυτές τις περιπτώσεις. Για τα διεθνή, για την
για τα διεθνή χωρικά ύδατα. Δεν εξάρτανε διεθνή ή ελληνικά χωρικά ύδατα. Όταν είναι ένα πλοίο υπέρφορτο. Δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο διάσωσης για να μην ανατραπεί μέσα από την επιχείρηση. Δεν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που πρέπει να επισημάνω είναι ότι τα διπλώματα μεταφέρουν τέτοιου είδους, αστιβιάζουν τον κόσμο. Είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει και μας απασχολεί. Και αντίστοιχες περιπτώσεις πλοίων έχουν ανατραπεί και στην Ιταλία, γιατί ακριβώς είναι υπερφορτωμένα και είναι εν δυνάμει αυτά τα πλοία να ανατραπούν και να δημιουργηθεί ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή δεν ήταν ένα πλοίο εμπορικό και επιβατικό το οποίο έγινε ναυτικό ατύχημα με κάποια πιστοποιητικά και μια κατάσταση ασφαλή του πλοίου. Ήταν ένα πλοίο αλλιευτικό το οποίο ήταν τόσο πολύ υπερφορτωμένο, τόσο πολύ ακανόνιστα φορτωμένο, το οποίο ανά πάσα στιγμή δεν ήταν τίποτα με διεθνούς κανόνες, νόμους και κανονισμούς. Οπότε ήταν όλα. Για να βοηθήσω λίγο στην κουβέντα, θα μπορούσατε να κάνετε κάποια επέμβαση σε ένα τέτοιο πλοίο του οποίου είχε μετατοπιστεί το φορτίο με υψηλά το κέντρο βάρους με αστάθεια, θα μπορούσατε να έχετε κάποια δυνατότητα επέμβασης έτσι ώστε να αποσοβήσετε κάτι. Και με τι δυνάμεις θα μπορούσατε να κάνετε αυτό. Φανταστείτε να πλησιάζαμε. Θέλω να πω ότι πράγματι το να επέμβει σε ένα τέτοιο πλοίο όπου έχει ξεκινήσει και ταξιδεύει 2-3 ημέρες με 5 ναυτικά μίλια την ώρα. 4 ημέρες με 5 ναυτικά μίλια τη μέρα και είναι σε πλήρη αστάθεια λόγω του ότι έχει ψηλά το κέντρο βάρους, νομίζω με την κοινή λογική ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης. Δηλαδή θέλετε να πείτε, κύριε Υπουργέ, ότι ένα πλοίο το οποίο ταξιδεύει στη θάλασσα υπέρφορτο είναι καταδικασμένο να βουλιάξει? Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Όχι, δεν θέλω να πω ότι να προδικάσω τίποτα. Εκείνο που θέλω να πω. Όχι, αυτό. Κάντε ερωτήσεις για να βγάλουμε κάποιες απαντήσεις. Αυτό ρωτάω και εγώ. Τι ρωτάτε ακριβώς? Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα, γιατί δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Δεν ήρθαμε εδώ για να αποδώσουμε ευθύνε. Ήρθα για να κάνω κάποιες ερωτήσεις προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς συνέβη. Γι' αυτό βρίσκομαι και εγώ εδώ. Να κάνετε μια ερώτηση προδικάζοντα ότι όποιο πλοίο είναι υπέρφορτο είναι καταδικασμένο να βουλιάξει, εγώ δεν το δέχομαι. Κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό στο θεσμό που εκπροσωπούν, πείτε ως υπουργός της υπηρεσιακής κυβερνήσεως που έστειλε ο πρωθυπουργός μας. Μίλησα με τον πρωθυπουργό. Για να είναι. Μάλιστα. Έχω ενημέρωση. Μίλησα με τον πρωθυπουργό. Αλλά μην προσπαθούμε τώρα να εξαγάγουμε συμπεράσματα. Όπως είπατε κι εσείς, αυτά πρέπει να γίνουν με βάση μια διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί έρευνα, ενδελεχού έρευνα. Δεν ήρθαμε εδώ για να επιρρύψουμε ευθύνες. Ίσα-ίσα ήρθαμε εδώ για να συγχαρούμε τους ανθρώπους του ελληνικού σώματος που έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Και τις ενόπλες δυνάμεις, γιατί στη διάσωση και συμμετείχαν και οι ενόπλες δυνάμεις. Αν κάνω κάποια ερωτήματα και θέτω κάποια ζητήματα, θα θέτω γιατί κατά την γνώμη μου εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κενό που δεν αφορά το ελληνικό σώμα ή τους ανθρώπους που επιχείρησαν. Αφορά τα πρωτόκολλα τα οποία η Frontex και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι έχει καθορίσει για παρόμοιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν ας μην προσπαθήσουμε τώρα να αντιδικήσουμε μεταξύ μας. Okay. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχω αυτή τη διάθεση. Απλώς προσπαθώ και εγώ να διευκολύνω την κουβέντα. Είμαστε μπροστά σε μια τραγωδία. Είμαστε όλοι, αν θέλετε, πώς να το πω έτσι, σοκαρισμένοι. Γιατί όταν χάνονται τόσες ψυχές άδικα και μάλιστα δεν θα τις βρούμε και ποτέ, καθώς το σημείο που έγινε η τραγωδία. Εξ όσων γνωρίζω, είναι ένα από τα βαθύτερα σημεία του Σοβιού. Πάνω από 4 χιλιόμετρα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ με η αρμοδιότητα ή κατά νόμο το δικαίωμα να επέμβει το λιμενικό μας. Ότι στα διεθνή ύδατα πρέπει ο κυβερνήτης του πλοίου ή ο πλοίαρχος ενός πλοίου που είναι σε κίνδυνο να την επιθεί τη συνδρομή της βοήθειας. Δεν μπορούμε από μόνοι μας, δεν είναι το ζόρι. Από πού προκύπτει αυτό? Υπάρχει από τον νόμο 656, Γιάννη. Όχι, είναι, προκύπτει από το Yamsar Manual, δηλαδή το εγχειρίδιο έρευνα και διάσωση και από τη σύμβαση για την έρευνα και διάσωση ότι η συνδρομή αιτείται από τον πλοίαρχο. Παρόλα αυτά, εμείς επειδή είδαμε ότι το πλοίο είναι υπερφορτωμένο και φυσικά είδαμε ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος, δεν το αφήσαμε. Δεσμεύσαμε παραπλέοντα, εκδώσαμε από το εξέδω όλα τα σήματα για τα παραπλέοντα και κρατήσαμε δυνάμεις κοντά του. Επειδή θέλω να καταλάβω λίγο
το πλαίσιο, όταν υπάρχει ένα πλοίο σε διεθνή ύδατα, στο οποίο συντελείται αδίκημα. Το οποίο για παράδειγμα, και άλλη περίπτωση εδώ τώρα. Το θέμα είναι ποιος θα το πιστοποιήσει το αδίκημα. Μισό λεπτάκι. Όταν έχουμε ένα πλοίο το οποίο διακινεί ναρκωτικά, για παράδειγμα. Εκεί υπάρχει παρέμβαση ανεξάρτητος αν ο κυβερνήτης δεχθεί ή δεν δεχθεί την παρέμβαση των ναρκών, έτσι δεν είναι. Παρέμβαση εννοείται σε... για νομικά, για θέμαση, για συνόμευση. Ναι. Όταν υπάρχει διακινδύνευση τόσων εκατοντάδων ανθρωπίνων ζώων και προφανής διάσταση της εκμετάλλευσης και της παρανομίας των διακινητών, εδώ πρόκειται για μια εξόφθαλμη εγκληματική πράξη. Το αντίστοιχο πλαίσιο δεν υπάρχει. Υπάρχει, γι' αυτό το λόγο ήμασταν κοντά, αλλά η κάθε επέμβαση σε ένα τόσο υπερφορτωμένο πλοίο... Αυτό είναι άλλο που μου λέτε τώρα. Είναι άλλο σε σχέση με το πρώτο επιχείρημα. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι αν ο κυβερνήτης λέει μην έρθετε, εμείς δεν ερχόμαστε. Ο κυβερνήτης προφανώς είναι εγκληματίας στην προηγουμένη περίπτωση. Άρα, τι θα σου πει ο εγκληματίας? Θα σου πει μην έρθει, γιατί αν έρθει, θα αποφυλακεί, έτσι και μη συλλάβετε. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, τα όργανα έδρασαν σύμφωνα, το ΕΞΕΔ και το λιμενικό έδρασε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και σύμφωνα με τους κανόνες τις οποίες διέπουν την αποστολή τους. Το αν μπορεί να πιστοποιηθεί η δράση κάποιου ότι είναι παράνομη ή όχι, αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο διερευνάται, θα διερευνηθεί. Αλλά και τα αίτια του ατυχήματος αυτή τη στιγμή, δεν θα έλεγα ότι δεν μπορούμε εμείς να καθίσουμε ως ακόμα και εδώ για να διερευνηθεί ένα ναυτικό ατύχημα, συγκροτείται Επιτροπή Διερεύνησης του Ατυχήματος. Άρα λοιπόν, μην προσπαθήσουμε, εγώ δεν θα ήθελα να κάνουμε μια προσπάθεια να διερευνήσουμε το ναυτικό ατύχημα, γιατί εκ του ρόλου τα όργανα δεν εξουδετούνται και δεν έχουν και την νομιμοποίηση να κάνουν κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε και εμένα όμως, είμαστε εδώ για να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε μια τραγωδία. Δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε ευθύνες, είμαστε εδώ για να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε μια τραγωδία. Και οι απαντήσεις δεν τις ζητάει κάποιος άλλος ή εγώ, τις ζητάει ο ανθρωπισμός μας. Να καταλάβουμε λίγο ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρούμε όχι μόνο εμείς, όλοι στην Ευρώπη. Διότι εδώ υπάρχει και η Frontex, έτσι δεν είναι? Υπάρχει η Frontex, υπάρχει το ελληνικό λιμενικό το οποίο λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της Frontex. Και το τελευταίο που με απασχολεί εμένα αυτή την ώρα είναι να διερευνήσω και να δώσω ευθύνες για τα αίτια. Αλλά όμως οφείλουμε να πάρουμε κάποιες πρώτες απαντήσεις, γιατί αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα επαναληφθεί αν δεν δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Εγώ έκανα την παρέμβασή μου γιατί θεωρώ ότι η αξιωματική μας δεν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να δώσουν απαντήσεις. Πάντα και στα αεροπορικά ατυχήματα όπως και στα ναυτικά συστήνουμε επιτροπές με τους ειδικούς και τους εμπειρευνόμενους οι οποίοι θα μπορέσουν να διερευνήσουν με ό,τι έχουν, με ό,τι καταθέσει ή ό,τι ευρήματα, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Νομίζω ότι δεν μπορούν να απαντήσουν. Αν μπορούν, να στο πούν οι ίδιοι.